Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα. Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Δυστυχώς, χθες λόγω των καιρικών συνθήκων δεν μπορέσαμε να είμαστε live, όμως παρακολουθήσατε μια πάρα πολύ ωραία βόλτα που κάναμε μαζί με τον καλεσμένο μου, τον Διογέννη, στη Χρυσούπολη, στα μέρη μου λοιπόν, όπου επισκεφτήκαμε και δώσαμε ένα δείγμα από τα πολλά μαγαζιά που μπορείτε να επισκεφτείτε εκεί. Λοιπόν, σήμερα όμως είμαστε εδώ, σας έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία θέματα, πολύ ενδιαφέροντα θέματα και με πάρα πολύ ωραίους καλεσμένους. Θα ξεκινήσω όμως με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα σήμερα που μου κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον σχετικά με τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς. Θέλω λοιπόν να μιλήσω για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτό το επάγγελμα, γιατί σε λίγους μήνες λογικά θα ανήκω κι εγώ σε αυτό το επάγγελμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχει βγει σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας ότι στα σχολεία θα ενταχθούν και ψυχολόγοι. Ψυχολόγοι λοιπόν όπου θα βοηθούν τα παιδιά που έχουν κάποιες δυσκολίες. Μέχρι στιγμής γνωρίζαμε το επάγγελμα του ειδικού παιδαγωγού σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά τώρα μπαίνει και στα σχολεία, σε όλη τη χώρα θέλω να το τονίσουμε αυτό, και το επάγγελμα του ψυχολόγου. Έτσι λοιπόν θα ο παιδαγωγός που έχει γεμίσει και έχει φορτωθεί αρκετές ευθύνες από πολλούς ρόλους, τώρα όλες αυτές τις ευθύνες θα περάσουν σε ένα άλλο πρόσωπο. Έτσι λοιπόν μιλήσαμε με ψυχολόγους όπου μας είπαν την άποψή τους πάνω σε αυτό το θέμα. Το πώς μπορεί να βοηθήσει λοιπόν το επάγγελμα του ψυχολόγου μέσα στα σχολεία, όπως καταλαβαίνουμε. Και πώς γενικότερα μπορεί να βοηθήσει αυτό στην εκπαίδευση. Επίσης, λοιπόν, θέλω να αναφερθώ σε αυτό το γεγονός ότι θα αρχίσουν οι προσλήψεις σύντομα το επόμενο διάστημα και μέχρι στιγμής εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν αναφερθεί σε 3 μέρη τέτοιες σχολικές ομάδες όπου θα βρίσκονται οι ψυχολόγοι. Τώρα, μάλιστα, αυτό το διάστημα που θα αρχίσουν και οι προσλήψεις έχουν αναφερθεί στα σχολεία στην Ορεστιάδα, στην Αλεξανδρούπολη και στο Διδημότυχο. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Νίκος Τσακυρόπουλος για να καταλάβουν τη μεγάλη σημασία λοιπόν και τη συμβολή των ψυχολόγων στα σχολεία. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα, το οποίο αν λειτουργήσει ορθώς θα αποτελέσει τομή στον τομέα της εκπαίδευσης, έκανε λόγο ο ψυχολόγος Στράτος Βραχιόλιας. Αναφερόμενος στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να προσλάβει ψυχολόγους στα δημοτικά σχολεία της χώρας. Όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά τονίζει, κάτι τέτοιο έπρεπε να γίνει από καιρό. Ωστόσο, κάλλιο αργά παρά ποτέ, τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Οι δάσκαλοι, ειδικά στην εποχή μας, είναι σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς έχουν να διαχειριστούν διάφορες καταστάσεις που πολλές φορές ξεπερνούν τα όρια του εκπαιδευτικού τους ρόλου. Καλούνται, πέρα από παιδαγωγοί, να γίνουν και ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία ενίοτε. Και το νέο μέτρο αυτό έρχεται να λύσει αυτό το πρόβλημα, να τους απαλλάξει από αυτές τις ευθύνες. Βέβαια, για να συμβεί αυτό, χρειάζεται χρόνος και παράλληλα εποπτεία και υποστήριξη στη δουλειά των ψυχολόγων, έτσι ώστε να γίνει με τον καταλληλότερο τρόπο. Οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί γενικά, αλλά προκειμένου επειδή μιλάμε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Γιατί έχουν να διαχειριστούν διάφορες καταστάσεις που ξεπερνάνε τα όρια του εκπαιδευτικού τους ρόλου. Χρειάζεται να γίνουν κάποιες φορές και λίγο ψυχολόγοι και λίγο κοινωνικοί λειτουργοί. Και η παρουσία συναδέλφων ψυχολόγων στον χώρο του σχολείου θα είναι, πιστεύω, μια πολύ μεγάλη ενίσχυση στο ρόλο τους. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής των συναδέλφων στην καινούργια αυτή κατάσταση και παράλληλα εποπτεία και υποστήριξη στη δουλειά τους, έτσι ώστε να γίνει με τον καταλληλότερο τρόπο. Πιστεύω πάντως ότι η εκπαιδευτική κοινότητα χρειαζόταν μια τέτοιου είδους υποστήριξη και είμαστε από αυτούς που το δηλώνουμε χρόνια τώρα. Είναι μια καινούργια προσπάθεια που πιστεύω ότι αν τύχει της στήριξης όλων θα έχει να αποδώσει πολύ μεγάλους καρπούς. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι όλη η εκπαιδευτική κοινότητα θα αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και παράλληλα θα επεκταθεί και θα μπορούμε να μιλάμε αργότερα για μια συμβουλευτική υπηρεσία που θα είναι διεπιστημονική σύνθεση, δεν θα είναι μόνο ψυχολόγος, μπορεί να είναι και κοινωνικός λειτουργός και ένας λογοθεραπευτής, ένας παιδοψυχίατρος, έτσι ώστε να οργανωθεί πολύ καλά η υποστήριξη
των δασκάλων μας, των εκπαιδευτικών μας γενικότερα. Συγκεκριμένα για τον νομό Εύρου έχουν καθοριστεί 3 ομάδες σχολείων, με 5 σχολεία στην κάθε μία, οι οποίες βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη, την Οριστιάδα και το Δημότυχο. Πιο αναλυτικά, ο κάθε ψυχολόγος θα αναλαμβάνει μια σχολική ομάδα 5 σχολείων και θα επισκέπτεται κάθε μέρα και κάποια από αυτά τα σχολεία, με σκοπό να παρέχει υποστήριξη σε μαθητές οι οποίοι έχουν διαπιστωμένες ψυχολογικές ανάγκες, αλλά και στις οικογένειες μαθητών, ενώ παράλληλα θα συνεργάζεται και θα βοηθά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και παράλληλα θα υλοποιεί δράσεις και οργανώσεις. Η εφαρμογή του μέτρου ξεκινά άμεσα με τις προσλήψεις των ψυχολόγων να γίνονται μέσα στις επόμενες ημέρες, εξηγεί ο αναπληρωτής Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, Δημήτρης Ουζούνης. Πριν από λίγες μέρες δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση όπου καθαρίστηκαν οι σχολικές μονάδες, οι οποίες θα στελεχωθούν με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του κλάδου των ψυχολόγων. Για τον νομό Εύρου καθορίστηκαν 3 ομάδες σχολείων, με 5 σχολεία κάθε ομάδα, οι οποίες θα στελεχωθούν με, όπως είπαμε, ψυχολόγους. Οι σχολικές αυτές μονάδες λοιπόν βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη, στο Δημότυχο και στην Ορεστιάδα και είναι δημοτικά σχολεία που είναι από 10 θέσεις και πάνω. Είναι αυτός ο οποίος θα παρέχει την υποστήριξη σε μαθητές όπου έχουν διαπιστωμένες ψυχολογικές ανάγκες, θα παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε οικογένειες μαθητών, θα συνεργάζεται και θα βοηθάει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και πέρα από όλα αυτά θα υλοποιεί δράσεις, θα οργανώνει ενημερώσεις και επαφές. Το έργο του θα στηρίζεται και θα υποπτεύεται από το κατατόπους ΚΕΣΥ, εδώ από το ΚΕΣΥ Εύρου. Η εφαρμογή του ξεκινάει άμεσα και μάλιστα επίκειται και τις επόμενες μέρες να γίνουν και οι προσλήψεις των αναπληρωτών ψυχολόγων. Θα προσληφθούν ψυχολόγοι από τον πίνακα αναπληρωτών που υφίσταται ήδη αυτός ο πίνακας. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ευχάριστο, θέλω να ξαναπατήσω σε αυτήν την πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και αν γίνει με τον σωστό τρόπο, πιστεύω θα αποτελέσει τομή για την εκπαίδευση. Ένα μέτρο που σε υποστήριξε και ο ψυχολόγος αλλά και ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που πραγματικά μπορεί να το περίμεναν πολλά χρόνια, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ ότι ήρθε αυτό το μέτρο και θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εκπαιδευτική κοινότητα. Γιατί δεν το έχουν ανάγκη αυτή την ύπαρξη του ψυχολόγου μέσα στην εκπαιδευτική μονάδα μόνο τα παιδιά. Είναι πολλές και οι οικογένειες λοιπόν που το χρειάζονται. Άρα θα υπάρχει και αυτή η συμβουλευτική ψυχολογία ότι μπορούν να βοηθηθούν όλοι λοιπόν μέσα από αυτό το επάγγελμα. Το πολύ ευχάριστο που αναφέρθηκε στο τέλος ότι οι προσλήψεις θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα, το συντομότερο λοιπόν δυνατόν και ότι επίσης οι προσλήψεις θα γίνουν από τον πίνακα που ήδη υπάρχει των αναπληρωτών ψυχολόγων. Κάτι το οποίο όλοι οι αναπληρωτές, ανεξάρτητα λοιπόν από το αν είναι ψυχολόγοι, ανεξάρτητα από το αν είναι εκπαιδευτική παιδαγωγή ή απλά ειδική παιδαγωγή ή εκπαιδευτική, ότι όλοι περιμένουν λοιπόν αυτό τον πίνακα να προχωρήσει για να έχουμε λοιπόν προσλήψεις. Θέλω όμως λοιπόν, πριν περάσω στο επόμενο θέμα, να πω ότι φυσικά ότι με την υποστήριξη όλων μας αυτό το μέτρο θα συνεχίσει και σε άλλα σχολεία σε όλη τη χώρα. Ένα πολύ καλό πρώτο βήμα έγινε λοιπόν στο νομό Εύρου και ελπίζω έτσι δυναμικά να συνεχίσουν και οι υπόλοιποι νομοί για να βοηθηθούν λοιπόν αυτές οι σχολικές μονάδες. Περνώντας λοιπόν σιγά σιγά στο επόμενο θέμα, το οποίο πραγματικά μου κίνησε στο ενδιαφέρον γενικότερα για να ψάξω και στοιχεία για αυτόν τον σύλλογο που το διοργανώνει. Θα αναφερθώ λοιπόν σε μια μουσικοχορευτική παράσταση εδώ στην Καβάλα, που διοργανώνεται από το σύλλογο, Πολιτιστικό Σύλλογο Λιμιών Καβάλας, και θα σας εξηγήσω μετά τον λόγο που μου κίνησε το ενδιαφέρον περισσότερο για να συλλέξω στοιχεία, και σε συνεργασία με την Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Μια πολύ ωραία μουσικοχορευτική παράσταση που μέχρι στιγμής έχει ταξιδέψει στη γειτονική Ελευθερούπολη και αυτό το Σάββατο θα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να την φιλοξενηθεί και στο αμφιθέατρο Γεώργιος Παυλίδης εδώ στην Καβάλα. Να αναφερθούμε λοιπόν στον τίτλο της παράστασης, «Μία εικόνα χίλιες νότες», είναι ο τίτλος της παράστασης και ασχολείται περισσότερο με την... Όχι ασχολείται, είναι ένα αφιέρωμα στον ελληνικό
κινηματογράφο. Κάτι νομίζω το οποίο μας τραβάει όλους, λοιπόν, ανεξαρτήτου ηλικίας. Όλοι έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με τον παλαιοελληνικό κινηματογράφο. Όλες αυτές οι διάφορες ταινίες που έχουμε δει κατά καιρούς. Όλες αυτές οι μουσικές που και στο πέρασμα των χρόνων δεν χάνονται. Και μπορώ να πω ότι ως νεότερη γενιά εγώ, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που ακόμη θυμάμαι, ακόμη υπάρχουν τραγούδια μέσα από τις ταινίες, που επίσης νοσταλγώ πολλές φορές, γιατί τα είχα συνηθίσει να τα τραγουδάω και να τα χορεύω σε μικρότερη ηλικία. Οπότε λοιπόν θα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να αναβιώσουμε όλες αυτές τις πολύ όμορφες στιγμές που ζήσαμε εγώ προσωπικά σε μικρότερη ηλικία, αλλά και άλλοι φυσικά, σε κάποια άλλη ηλικία της ζωής τους που μπορεί να σημαίνει κάτι για αυτούς. Έτσι λοιπόν μας δίνεται η ευκαιρία μέσα από την μουσικοχορευτική παράσταση που διοργανώνει ο Σύλλογος, Πολιτιστικός Σύλλογος Λιμιών Καβάλας σε συνεργασία με την Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων το Σάββατο στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Παυλίδης να την απολαύσουμε από κοντά. Εγώ προτείνω να πάμε σιγά σιγά να δούμε ένα μικρό απόσπασμα για τη μουσικοχορευτική παράσταση αυτή που θα έχουμε την χαρά να φιλοξενείτε το Σάββατο στην Καβάλα και μετά να μιλήσουμε έτσι με κάποιους συντελεστές, με υπεύθυνο από το Σύλλογο, αλλά φυσικά και με υπεύθυνους από την παράσταση. Πάμε να δούμε το απόσπασμα. Πήραμε μια πάρα πολύ μικρή γεύση από την εκδήλωση που επρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Ιανουαρίου, μεθαύριο λοιπόν. Και πριν παράσουμε σε διαφημίσεις για να προσκαλέσουμε, να φέρουμε εδώ τους καλεσμένους μας και να μιλήσουμε λοιπόν τόσο για το Σύλλογο όσο και για την μουσικοχορευτική αυτή παράσταση που πραγματικά μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον πάρα πολύ και ανυπομονώ τόσο να μάθω στοιχεία αλλά και να την απολαύσω από κοντά. Θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω ότι βάζουμε καινούριους διαγωνισμούς σήμερα λοιπόν. Σας δώσαμε πολλά δώρα το τελευταίο διάστημα και έτσι λοιπόν θέλω να συνεχίσουμε για το νέο αυτό έτος. Θα μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook μαζί κεφαλαία ελληνικά, όπου εκεί θα σας, δεν ξέρω ακόμη πού θα το δημοσιεύσω το καινούριο δώρο, αλλά και στη σελίδα μας στο Instagram mazi.ena.channel. Εκεί λοιπόν θα μπείτε, θα ανεβάσω έναν διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός μας λοιπόν, για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε πάρα πολύ για την, και για την εξωτερική σας εμφάνιση, θέλω να σας πω λοιπόν ότι το κέντρο αισθητικής BNET, το πολύ αγαπημένο λοιπόν αυτό κέντρο αισθητικής που έχουμε δώσει πολλά πολλά δώρα και είστε όλες πάρα πολύ ευχαριστημένες και οι άντρες και οι γυναίκες όμως θέλω να πω. Έτσι λοιπόν μας δίνει την ευκαιρία ένας ή μία να κερδίσει λοιπόν μία θεραπεία από τοξίνωση σώματος, εάν φυσικά μπείτε στο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός λοιπόν θα μπει μετά την εκπομπή ή στη σελίδα μας στο Facebook ή στη σελίδα μας στο Instagram. Θα το σκεφτώ λίγο τώρα που θα το βάλουμε το διαγωνισμό. Και φυσικά θέλω να πάρετε μέρος
Και να είναι ένα σημείο νικητής, λοιπόν, που θα το απολαύσει και το χρειάζεται πραγματικά αυτό το δώρο. Μην ξεχνάτε όμως να μπαίνετε στις σελίδες μας, γιατί εμείς θα βάζουμε κι άλλα κι άλλα πολλά δώρα. Έτσι, ωραία δώρα, μεγάλα δώρα, μεγάλης χρηματικής αξίας, αλλά και σημαντικά δώρα που τα χρειάζεστε. Λοιπόν, σιγά σιγά όμως θέλω να περάσω σε διαφημίσεις για να υποδεχτούμε τους καλεσμένους μας. Επιστρέψαμε λοιπόν, εδώ είμαστε και όπως σας είπα προηγουμένως και αναφέρθηκα σε μια πάρα πολύ ωραία μουσικοχορευτική παράσταση η οποία διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιμιών Καβάλα σε συνεργασία με την Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Έχω για αρχή λοιπόν δίπλα μου για να μιλήσουμε λίγο αρχικά για τις δράσεις λοιπόν του Συλλόγου Λιμιών εδώ στην Καβάλα και γενικότερα τα πόσα χρόνια δραστηριοποιείστε. Έχω λοιπόν δίπλα μου τον κύριο Κράσο Αντώνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο οποίος είναι μέλος λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιμιών Καβάλας. Με αφορμή λοιπόν την μουσικοχορευτική παράσταση, θα ήθελα όμως να αναφερθούμε, είμαστε σήμερα εδώ, αλλά θα ήθελα λοιπόν να αναφερθούμε γενικότερα έτσι λίγο στον Σύλλογο Λιμιών εδώ στην Καβάλα. Ο Σύλλογος Λιμιών Νομού Καβάλας ιδρύθηκε το 1984. Ασχολείται με την παράδοση και τους χορούς της, του νησιού μας. Μέχρι τώρα παρουσιάζαμε χορούς της Λίμνου, του Αιγαίου και ήμασταν σε αυτό το κομμάτι. Φέτος κάναμε μία καινούρια. Παρουσιάζουμε κάτι διαφορετικό σε συνεργασία με την Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων. Θα παρουσιάσουμε το Σάββατο 12 του μηνός στις 7 η ώρα το απόγευμα μία παράσταση η οποία είναι μια εικόνα χίλιες λέξεις. Αυτή η παράσταση θα παιχτεί στο Γάμα Παυλίδης. Ναι. Είναι πρώτη φορά που ασχολούμαστε με τέτοιου είδους παράσταση. Θα την παρουσιάσει ο Σύλλογος Λιμιών Νομού Καβάλας. Συνδιοργανωτής είναι και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το Σάββατο μετά έχουμε κοπή της πίτας στο ξενοδοχείο Γκάλαξη. 17 Φεβρουαρίου έχουμε τον ετήσιο χορό μας στην Καβαλιώτισσα, όπως γίνεται κάθε χρόνο, είναι Κυριακή μεσημέρι. Αυτά είναι Αυτές είναι έτσι στο επόμενο διάστημα. Διάστημα ή δράσεις λοιπόν. Θέλω όμως να σας πω, γιατί όταν είπα ότι μου κίνησε πολύ το ενδιαφέρον να ψάξω γενικά για αυτόν τον σύλλογο και σας είπα και τον λόγο προηγουμένως, έχω κάποιες ρίζες από τη Λίμνο. Ήταν η μητέρα του παππού μου, ο οποίος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη ζωή. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι μπήκα στη σελίδα σας στο ίντερνετ και είδα πραγματικά ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία σελίδα, αρχικά να το πω αυτό, και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί έχει κάποιες ρητορικές ερωτήσεις. Τρεις λόγοι λοιπόν για να έρθουμε στο σύλλογο μας. Γιατί να έρθετε στο σύλλογό μας? Και έχει λοιπόν γιατί εδώ χορεύουμε, διασκεδάζουμε και ταξιδεύουμε. Έτσι λοιπόν να ξεφεύγουμε από το πολύ συνηθισμένο κομμάτι των συλλόγων ότι πηγαίνουμε, χορεύουμε. Γιατί υπάρχει και αυτό το στερεότυπο ότι αν στο σύλλογο σου χορεύεις. Εμείς έχουμε καταφέρει να είμαστε μια παρέα. Το χορευτικό του συλλόγου μας, μαζί με το διοικητικό, μαζί με τους φίλους μας, τα μέλη μας, όπου πάμε, είμαστε μια παρέα. Και φέτος ενσωματώθηκε και η δασκάλα μας, η κυρία Βίκη Νάτση, η οποία έγινε η ψυχή της παρέας. Εμείς σαν σύλλογος, πέρα από τα χορευτικά, πέρα από τις εκδρομές μας που κάνουμε, είμαστε μια παρέα. Να φανταστείτε οι εκδρομές ως επίκεντρο και το νησί της Λίμνου. Πηγαίνουμε σχεδόν κάθε χρόνο, πέρα από εμάς που μπορεί να πάμε και τρεις και τέσσερις και πέντε φορές. Σε προσωπικό επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο, σαν σύλλογος, κάθε χρόνο σχεδόν πηγαίνουμε στο νησί. Διοργανώνουμε τις εκδρομές μας,
άλλες φορές 70, άλλες φορές 80 άτομα, άλλες φορές μόνο το χορευτικό, όπως πήγαμε πέρυσι το Σεπτέμβριο με 30 άτομα. Είμαστε σε συνεχή επαφή με το νησί. Άρα για να υπάρχουν γενικότερα αυτές οι δράσεις και γενικότερα αυτές οι δραστηριότητες, πάει να πει ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τον Σύλλογο. Ναι. Βέβαια θέλουμε μεγαλύτερη συμμετοχή από τους πατριώτες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, αλλά δεν εμφανίζονται όλοι. Εμείς προσπαθούμε να τους φέρουμε κοντά μας. Έχετε δει την έλευση ατόμων, το οποίο δεν μπορεί να μην έχουν ρίζες από τη λίμνο, αλλά να τους αρέσει γενικότερα όλη αυτή η νοοτροπία. Έχουμε πολλούς φίλους και στην πίτα που θα κόψουμε αύριο ή στο χορό μας, είναι πάρα πολλοί οι φίλοι μας. Εμείς όμως θέλουμε και τους πατριώτες κοντά, οι οποίοι, ή αυτοί που έχουν ρίζες από τη λίμνο, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί στην καβάλα. Όπως είσαστε εσείς, μέσα από το ένα channel υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία έχουν καταγωγή από τη λίμνο. Προσπαθούμε να τους φέρουμε κοντά στο Σύλλογο. Αν θα τα καταφέρουμε, θα δείξει. Νομίζω ότι με όλες αυτές τις δραστηριότητες, τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, αυτά τα ταξίδια και γενικότερα αυτό το στοιχείο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, θα τα καταφέρετε. Και αυτό δείχνει και ο κόσμος που σας αγκαλιάζει και μέχρι στιγμής. Ναι. Ότι αυτό θα υπάρχει και μια συνέχεια σε όλο αυτό. Πιστεύω ότι θα υπάρχει, γιατί όπως σας είπα, είμαστε μια παρέα. Στις εκδρομές που θα πάμε ή στις εκδηλώσεις που είμαστε κυριολεκτικά μια παρέα. Δηλαδή, δεν έχει ότι θα έρθει κάποιος και θα είναι πρώτη φορά ή δεύτερη και θα αισθανθεί ξένος μαζί μας. Πιστεύω ότι αυτό προσπαθήσαμε να το περάσουμε και έχει περάσει στον κόσμο και στους φίλους μας. Κάτι άλλο τώρα θέλω να ρωτήσω σχετικά με τον κόσμο πάλι. Για να αναφερθούμε και στη μουσικοχορευτική παράσταση, ναι, που περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια θα μας δώσουν και οι καλλιτέχνες, ναι, λοιπόν. Ο κύριος Αποστολίδης και η κυρία Μελισσοπούλου. Ο μαέστρος και η τραγουδίστρια αντίστοιχα. Η οποία είναι πολύ καλή. Θέλουμε λοιπόν, πριν μάθουμε αυτές τις πολλές λεπτομέρειες μέσα από την παράσταση, λίγο να μας πείτε ότι αυτή η παράσταση, γιατί εγώ έκανα ένα λάθος προηγουμένως, είπε ότι ταξίδεψε μόνο στην Ελευθερούπολη. Λάθος μου, ταξίδεψε και στην Ξάνθη, μου είπατε εσείς. Στην Ξάνθη και σε αυτές τις δύο παραστάσεις συμμετείχαμε και εμείς. Όμως παίχθηκε και στη Δράμα από το μαέστρο και κάποια άλλα. Σε συνεργασία λοιπόν συνεργασία. Όμως με τον Σύλλογο Λιμνιών Καβάλας. Εμείς συμμετείχαμε σε αυτές τις δύο παραστάσεις. Τώρα είμαστε διοργανωτές μαζί με την, όπως είπα, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ζητήσαμε τη βοήθεια του κυρίου Μαρκόπουλου, ο οποίος πάντοτε είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε. Και αυτή την. Αυτό το Σάββατο πιστεύω ότι θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο μαζί μας. Θα περάσει καλά ο κόσμος. Είναι μια μισή ώρα. Αυτό που είδα εγώ σε αυτή την παράσταση είναι ότι όσοι ήρθαν δεν φύγανε. Τελείωσε η παράσταση και μετά φύγανε. Δηλαδή δεν είναι ότι σηκώνονται, φεύγουν. Εάν το καταφέρουμε αυτό και στην Καβάλα, που θα έχει πιο πολύ κόσμο, πιστεύω ότι θα έχουμε. Άρα ο κόσμος σας αγκάλιασε, αυτή ήταν η ερώτησή, ναι, μου. Ναι, ναι. Μας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Ο κόσμος, ναι, ήρθε λοιπόν σε αυτές τις παραστάσεις, πέρασε καλά, που αυτό φάνηκε, ναι, λοιπόν από την αντίδρασή του. Ναι, ναι. Και πιστεύω το ίδιο να γίνει και το Σάββατο στην Καβάλα, στο αμφιθέατρο. Και όταν δείξαμε λοιπόν το σποτάκι από. Να πάρουμε ένα δείγμα λοιπόν από την παράσταση αυτή, είπα το ότι είναι και πάρα πολύ ελκυστικό το θέμα της παράστασης, ναι, είτε για μικρούς είτε για, ναι, μεγάλους. Αναφέρεται στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Εμείς καλύπτουμε το χορευτικό κομμάτι με κάποια ζεμπέγικα, με κάποια χασάπικα. Πιθανόν θα μας ετοιμάσουν και κάποιες εκπλήξεις ο μαέστρος με τη δασκάλα μας. Πιστεύω ότι εμείς βασικά καλύπτουμε μόνο το χορευτικό κομμάτι. Τώρα υπάρχουν ηθοποιοί που θα καλύψουν ένα άλλο κομμάτι. Αυτά είναι, θα σας τα πει ο μαέστρος. Αυτά είναι που θέλουμε να περάσει ο κόσμος καλά το Σάββατο που θα έρθει να μας δει. Νομίζω κιόλας ότι θα περάσει πάρα πολύ ωραία, όπως πέρασε και στις δύο προηγούμενες παραστάσεις. Όπως είπα, ότι το θέμα είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Ότι είτε εγώ που είμαι μικρότερης ηλικίας, είτε μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι έχουν σημαδέψει τη ζωή τους αυτές οι πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Γιατί ήταν αυτή η χρυσή εποχή, όπως αναφέρεται, που είτε η μουσική, είτε τα τραγούδια, είτε τα χορευτικά, οι ηθοποιοί, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό
κομμάτι, είχαν αναδείξει όλη αυτή την εποχή και την έκαναν να κρατήσει, να περάσει αυτό το στίγμα και να έχει μείνει μέχρι στις μέρες μας. Το θέμα είναι ότι παίζεται, ξαναπαίζεται, ξαναπαίζονται αυτές οι ταινίες και πάντοτε έχουν επιτυχία, άρα δεν είναι τυχαίο. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Κάτι άλλο με το Σύλλογο. Φέτος, με τις εκδρομές, με τις διοργανώσεις που πήγαμε, πήγαμε και η Ιταλία φέτος. Συμμετείχαμε σε ένα φεστιβάλ στη Βενετία. Εντάξει, πήγαμε γύρω στα 50 άτομα. Μεγάλη συμμετοχή για ένα τόσο μακρινό ταξίδι. Ναι, δεν είχαμε μόνο τους χορευτές, είχαμε και τους φίλους μας και τα μέλη μας. Δηλαδή, διοργανώσαμε μία εκδρομή μαζί με το φεστιβάλ στο φεστιβάλ που συμμετείχαμε. Είχαμε και τους φίλους μας, είχαμε τα μέλη μας, τα οποία περάσαμε καλά. Υποστηρικτές, λοιπόν, ναι, που ναι. Όλοι στηρίζουν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Μας ακολουθούν, ναι. Άρα, λοιπόν, να σημειωθεί και αυτό στις πάρα πολύ ωραίες δράσεις, ότι είναι ένα μεγάλο ταξίδι στην γειτονική χώρα, στην Ιταλία. Όπου είχε και σκοπό ένα φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ. Κάτι άλλο. Ο Σύλλογος, πέρα από το χορευτικό, διαθέτει και τμήμα ζωγραφικής με δάσκαλο τον κύριο Λόι Ανθάκη, ο οποίος παρουσιάζει και πέρυσι παρουσίασε, κάναν την έκθεση ζωγραφικής στην αίθουσα του Καρπναργάτη, πώς λέγεται εκεί. Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο θα γίνει και φέτος. Είναι 15 με 19 Απριλίου. Πάλι θα έχουμε έκθεση ζωγραφικής. Υπάρχει ένα καινούριο τμήμα χαλκογραφίας με την κυρία Ελένη Γιακουμή. Είναι πρώτη φορά λειτουργεί φέτος. Πιστεύω να μας στηρίξουν και σε αυτό το κομμάτι οι φίλοι μας και τα μέλη μας. Είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι, αλλά και τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα, είναι λίγο έτσι ασυνήθιστα, θα έλεγα. Ναι, είναι, δηλαδή, αυτό το κομμάτι της χαλκογραφίας είναι πρώτη φορά φέτος. Πάρα πολύ ωραία. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να πάει καλά για να έχουμε και από εκεί κάποιες δραστηριότητες. Πάρα πολύ ωραία. Σιγά σιγά εμείς θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί σας, έτσι λίγο για να δώσουμε μια γεύση από το τι συμβαίνει και πού δραστηριοποιείται και γενικότερα για τις δράσεις του Συλλόγου Λιμιών εδώ στην Καβάλα. Ναι. Δεν ξεχνάμε όμως τη μουσικοχορευτική μας παράσταση, μία από τις μεγάλες δράσεις λοιπόν που συνεργάζονται με τον Σύλλογο Λιμιών Καβάλας. Θα περάσουμε σε διαφημίσεις για να υποδεχτούμε μετά και τους καλλιτέχνες για να μιλήσουμε έτσι λίγο μέσα από την παράσταση. Μέσα από την παράσταση, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα και πολύ. Εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις. Να
Θα κλείσουμε το μαγαζί! Θα κλείσουμε μαζί μας και τα σαλιάρια! Σήκω, λέω! Στο λέω ο να τον ψήφω την υποψία σου και το μαγαζί θα κλείσουμε και δεν γίνει τη ευκολία. Στο λέω εγώ! Μικρή γεύση, θα έλεγα, από την μεγάλη αυτή μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Μία εικόνα, χίλιες νότες». Και γι' αυτόν τον λόγο, σε αυτό το πάρτι, λοιπόν, φιλοξενούμε τους καλλιτέχνες αυτής της παράστασης από την Ορχήστρα Παλαιών Νασμάτων. Καλησπέρα σας. Έχουμε, λοιπόν, το μαέστρο εγώ δίπλα μου, τον κύριο Αποστόλο Αποστολίδη. Και φυσικά την τραγουδίστρια, αυτή την μαγική φωνή, επειδή σας έχω ακούσει, το χρησιμοποιώ αυτόν τον χαρακτηρισμό, την κυρία Χαριτίνη Μελισσοπούλου. Θέλουμε, λοιπόν, όσον αφορά αυτή την παράσταση, η οποία έχει ταξιδέψει, είπαμε και προηγουμένως, Ελευθερούπολη και Ξάνθη, όσον αφορά το Σύλλογο Λιμιών Καβάλας. Εσείς από μόνοι σας πού έχετε άλλο ταξιδέψει? Να το πω εγώ. Ναι, ξεκινήστε. Ο κύκλος των παραστάσεων ξεκίνησε από την Ξάνθη στις 30 Νοεμβρίου. Παίξαμε ενδιάμεσα στο 2 της δράμας στο Δημοτικό, αλλά λόγω έλλειψης χώρου ήταν μόνο η μουσική και η βιντεοπροβολή. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να έχουμε ούτε τα σκηνικά, ούτε τους τοπιούς, ούτε τους χορευτές. Τώρα ξεκινάμε, παίξαμε στην Ελευθερούπολη στις 16 Δεκεμβρίου και τώρα πάμε Καβάλα το Σάββατο που έρχεται και ο κύκλος κλείνει με τρεις εμφανίσεις στη Χρυσούπολη, 18, 19 και 20 του μηνός. Να σημειωθεί αυτό, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που μας βλέπουν από Χρυσούπολη. Τώρα είμαστε και ήδη από τα ίδια μέρη, οπότε ωραία. Ξέρετε ότι μας βλέπουν αρκετοί από εκεί, οπότε πρέπει να τους ενημερώσουμε. Βολεύει κιόλας, γιατί είναι και τρεις μέρες. Όποιος δεν μπορέσει την πρώτη, μπορεί να έρθει τη δεύτερη ή την τρίτη. Ο κόσμος σας αγκάλιασε όμως από την πρώτη κιόλας παράσταση, όπως ενημέρωσε και ο κύριος Κράσος Αντώνης. Έτσι ακριβώς. Προφανώς εκτίμησε ο κόσμος τη δουλειά που έχουμε κάνει. Είναι για τα επαρχιακά δεδομένα ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, γιατί περιλαμβάνει, αν το σκεφτείτε, μουσική, χορό, θέατρο, συνσκηνικά. Και εντάξει, ας μην γελιόμαστε, είναι δύσκολο να γίνει, να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο στην επαρχία. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος, όπως λέτε κι εσείς, όντως το αγκάλιασε, τραγουδάει μαζί μας, καμιά φορά χορεύει κιόλας, δείχνει ότι περνάει καλά. Και αυτό είναι που μας δίνει θάρρος και κουράγιο να συνεχίσουμε να κάνουμε και καινούργια πράγματα. Εγώ θα κάνω τώρα μια έτσι ερώτηση για το πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Γιατί είπαμε ότι είναι και πάρα πολύ ωραίο και το θέμα. Και, γιατί είναι ένα αφιέρωμα στον κινηματογράφο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην έχει δει στο μία, δύο, τρεις ταινίες. Και παραπάνω. Και είναι και πολλές ηλικίες αυτές που σχετίζονται με τον ελληνικό κινηματογράφο. Είτε εγώ που είμαι μικρότερης ηλικίας, είτε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, έχουμε όλοι αναμνήσεις. Το γεγονός ότι προβάλλονται ακόμα, αυτό νομίζω τα λέει όλα. Είναι ταινίες που ευτυχώς για μας δεν θα σταματήσουν να προβάλλονται ποτέ. Τώρα, μιλώντας για την ιδέα της παράστασης, ήταν μια δικιά μου ιδέα, την οποία επεξεργαζόμουν χρόνια, μήνες τέλος πάντων, στο μυαλό μου. Με τη βοήθεια των παιδιών, την πολύ σημαντική βοήθεια των χορευτών του Συλλόγου των Λιμιών, την βοήθεια της θεατρικής ομάδας της Θεοποίησης Αναστασιάδου, πραγματοποιήθηκε και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα που και εμάς ιδιαίτερα μας χαροποιεί. Εγώ τώρα θέλω να πω λίγο και στην κυρία Μελισσοπούλου, γιατί γνωρίζουμε ότι έχετε το πρώτο σας επάγγελμα, είναι εντελώς διαφορετικό, οπότε υπάρχει και μια σύγχυση αρμοδιοτήτων όσον αφορά τόσο, λοιπόν, το επάγγελμα του γιατρού που ασκείτε, όσο, λοιπόν, και με την καλή σας φωνή που είστε τραγουδίστρια. Πόσο εύκολο ήταν, λοιπόν, μέσα στις όλες αυτές οι πρόβες για να βγει αυτό το πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα?
Α, δεν είναι καθόλου εύκολο. Εντατικές πρόβες, σοβαρές πρόβες, συχνές, υπό την καθοδήγηση του Απόστολου. Είναι η ψυχοθεραπεία μου. Οπότε, λοιπόν... Γιατί αν φανταστείς το επάγγελμα που κάνω δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι χρονοβόρο και βαρύ. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ κάθε Τετάρτη που βρισκόμαστε και Κυριακή και εκτάκτως. Να πούμε βέβαια ότι πολλές φορές η πρόβα καταλήγει σαν μικρογλέντι. Τόσο ωραία. Οπότε λοιπόν. Δεν μπορεί να το παρουσιάζει τώρα σαν κάτι πολύ επώδυνο σε εισαγωγικά, αλλά πολλές φορές καταλήγει σε γλέντι μέχρι τις πρώτες ώρες, τέλος πάντων. Έχουμε δέσει, η ομάδα μας έχει δέσει και σαν παρέα πια. Και δεν βλέπουμε την ώρα να κάνουμε πρόβα. Όλα αυτά τα τραγούδια που μέσα σε αυτή την παράσταση μπορεί να είναι και λίγο διαφορετικά από όσα θα τραγουδούσετε σε ένα άλλο ρεπερτόριο. Είναι πάνω κάτω στο δικό σας στυλ, σας αρέσουν όταν τα... Ότι μου αρέσουν, μου αρέσουν. Δεν τα ήξερα όλα. Διαβάζω πάρα πολύ, σας ενημερώνω πάρα πολύ. Οι ελληνικές ταινίες ποιος δεν βλέπει. Είναι όλα γνωστά. Δεν υπάρχει ελληνική ταινία που να μην έχει μουσική μέσα. Πραγματικά. Και μάλιστα μεγάλες μουσικές έχουν γραφτεί για ταινίες. Αν φανταστείς ότι ο Ξαρχάκος την περισσότερη του μουσική την έχει γράψει για ταινίες. Έχει βγάλει ελάχιστα άλμπουμ σκέτα. Και σε πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή ναι. Την δεκαετία του 60 και του 50 που έγραφε μουσικές ήταν 25 χρονών. Οπότε... Είναι γνωστές οι ταινίες οι οποίες υπάρχουν μέσα στην παράσταση. Ναι, ναι. Δεν είναι εννοώ ότι οι πιο παλιές. Εντάξει, είναι λίγο ψαγμένο. Εντάξει, το πρόγραμμα. Αλήθεια, αυτό ήθελα να το πω, αλλά δεν ήθελα να το πω με αυτή την. Η αλήθεια είναι ότι περιλαμβάνει και πολύ γνωστά κομμάτια από πολύ γνωστές ταινίες. Επίσης περιλαμβάνει. Όπως για παράδειγμα, να πούμε μερικές ταινίες για να προηγάσουμε. Να πούμε τη βαλίτσα που ήταν από την Ωραία των Αθηνών του Μουζάκη, νομίζω. Του Πλέσα το έκλαψα χθες, το θα γίνει απόψε χαλασμός. Αλλά παράλληλα περιλαμβάνει και μουσικά θέματα από γνωστές με ταινίες που ίσως δεν περάσανε τόσο πολύ στον κόσμο, γιατί κυρίως δεν έχουν στίχο, είναι απλά μουσική. Έχουν ντύσει δηλαδή μόνο μουσικά την ταινία, όπως η Λόλα, κάποια χασάπικα από την Τρελή Οικογένεια και από το... Έλα τώρα, δεν θυμάμαι την ταινία, τέλος πάντων. Ναι, και κάποια λίγο πιο ψαγμένα που λέει. Ναι, πιο ψαγμένα που λέει και η Χαριτίνη, του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη. Δηλαδή προσπαθούμε να καλύψουμε όλη την γκάμα των μουσικών που γράφτηκαν για τις συγκεκριμένες ταινίες. Σίγουρα ο κόσμος ξέρει τα περισσότερα, αλλά και αυτά που δεν ξέρει νομίζω θα του αρέσουν. Και χωρίς να ξέρουμε τα λόγια, περισσότερες φορές ξέρουμε το ρυθμό, οπότε κατευθείαν μπαίνουμε μέσα. Ή έρχονται εικόνες από την ταινία, ακούγοντας τη μουσική. Βέβαια, να πούμε ότι και εμείς αυτό το έχουμε προβλέψει και υπάρχει ένα βίντεο γκολ που σε κάθε τραγούδι που παίζουμε προβάλλονται εικόνες και πληροφορίες από τις συγκεκριμένες ταινίες. Κάποιες ταινίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πώς γυρίστηκαν, πότε, τι προβλήματα αντιμετώπισαν κτλ. Και όλα αυτά αναφέρονται στις ταινίες. Λοιπόν, υπάρχουν και λεπτομέρειες. Ναι, υπάρχουν πληροφορίες σε βίντεο. Προσπαθήσαμε να το καλύψουμε όσο πιο σφαιρικά και ολοκληρωμένα γίνεται τη συγκεκριμένη ιδέα. Όσον αφορά τώρα την παράσταση για το Σάββατο. Mm-hmm. Είναι στις 12 λοιπόν Ιανουαρίου. Τι ώρα είναι, μόνο αυτό δεν τονίσαμε και λάθος μας μέχρι στιγμής. 7 το απόγευμα. Είναι 7 το απόγευμα. Εδώ στην Καβάλα, στο αμφιθέατρο Γιώργιος Παυλίδης, όπου είναι ένα μεγάλο μέρος, όπου αυτό που δεν καταφέρατε να ολοκληρώσετε στην Ελευθερούπολη λόγω μικρού χώρου, αυτή τη φορά θα μπορέσουμε. Μακάρι να μας βοηθήσει και ο καιρός. Έτσι ελπίζουμε. Και το χορευτικό κομμάτι, οπότε θα μπορέσει. Ναι, βέβαια. Η παράσταση της Καβάλας είναι πλήρης. Δηλαδή έχει χορό, μουσική, θέατρο, τις βίντεο προβολές που είπαμε. Να τονίσουμε επίσης ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Πολύ σημαντικό. Έτσι, πολύ σημαντικό ιδιαίτερα για τους καιρούς που ζούμε. Η διάρκεια της παράστασης μια μισή είναι ώρα. Λίγο κάτω από 2 ώρες. Ναι. Οπότε νομίζω είναι και τόσος χρόνος όσο για να κρατήσει τον τηλεθέατρο. Είναι όλα μελετημένα. Και έχει και ένα συμβολισμό όσο διαρκεί μια ταινία, διαρκεί και το συγκεκριμένο αφιέρωμα. Περίπου δηλαδή στη μια μισή ώρα. Και το πάρα πολύ θετικό που αναφερθήκαμε και στο προηγούμενο πάρτι, λοιπόν, όπου μιλούσαμε για τον Σύλλογο Λιμνιών Καβάλας, είναι το γεγονός ότι ο κόσμος δεν σηκώθηκε, λέει, κανείς να φύγει κατά τη διάρκεια της παράστασης. Ναι, και εκεί νομίζω φαίνεται η επιτυχία, λοιπόν, της οποιασδήποτε παράστασης, ότι ο κόσμος φεύγει ευχαριστημένος και κάθεται μέχρι το τέλος για να την απολαύσει. Ναι, ότι τραγουδάει μαζί μας. Δηλαδή, εμείς είμαστε πάνω στη σκηνή και ακούμε κάτω τον κόσμο να τραγουδάει τα τραγούδια και ενδεχομένως και κάποια τραγούδια που δεν περιμέναμε να τα γνωρίζει.
Ευελπιστούν να χορέψει κάποια στιγμή σε κάποια παράσταση. Εμείς τους παρακινούμε να χορέψουν, να το αισθανθούν ότι όντως βρίσκονται κάπου σε ένα μέρος και σε ένα κέντρο και γλεντάνε. Γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος να πούμε έτσι και λίγο να περιγράψουμε την παράσταση. Στην ουσία, η ιδέα στηρίζεται στο ότι αναπαριστούμε ένα κοσμικό κέντρο της δεκαετίας του 50-60. Οι θαμώνες του μαγαζιού είναι οι χορευτές του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιμιών. Εμείς είμαστε στο κέντρο της σκηνής πάνω στο πάλκο και παίζουμε. Και κατά διαστήματα ανεβαίνουν και χορεύουν οι Λιμνοί. Και υπάρχουν και 6 σκετσάκια από τη θεατρική ομάδα που μας πλαισιώνει, που εμβόλυμα μπαίνουν και αποδίδουν ζωντανά επί σκηνής κάποιες πολύ κλασικές σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου. Συν το video wall που είπαμε ότι παίζει και τα εξαιρετικά σκηνικά. Να πούμε σε αυτό το σημείο και τους συντελεστές, τους κύριους συντελεστές. Εκτός από μένα και τη Χαριτίνη φυσικά, η ορχήστρα αποτελείται από τον Γιάννη τον Βαβακά στο μπουζούκι και το τραγούδι, τον Θανάση τον Βαβακά στο τραγούδι, τον Βασίλη τον Γεωρμήτρου στο μπουζούκι, τον Νίκο Βουλγαρίδη στο ακορντεόν, τον Παναγιώτη Αμπεριάδη στην κιθάρα, τον Κώστα Παπανικολάου στο κοντραμπάσο. Από εκεί και μετά η ηχοληψία είναι του Άκη του Γκοράκη, η σκηνοθεσία της Θεοπίστης της Αναστασιάδου, η χοροδιδάσκαλος, όπως είπε προηγουμένως και ο Αντώνης, είναι η Βίκη η Νάτση. Τα σκηνικά είναι του Γιάννη του Κοντζαπαναγιώτη, η επιμέλεια των βίντεο του Σάκη Τσολούφη και η τεχνική υποστήριξη του Κώστα Σερετόπουλου. Θέλω όμως να αναφερθούμε λοιπόν σε όλους αυτούς τους συντελεστές και στην πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιμιών Νομού Καβάλας, την κυρία Εύη Παπουτσίδου, και προηγουμένως για όλες αυτές τις δράσεις που ακούσαμε, αλλά και φυσικά και αυτή την συνδιοργάνωση, για αυτή την πάρα και πολύ ωραία παράσταση. Με την ευκαιρία θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για το κάλεσμα να συνεργαστούμε. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Κάναμε καινούριους φίλους. Πλέον στα γλέντια μας πολλές φορές συμμετέχουν και αυτοί. Έχει μεγαλώσει η παρέα μας και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και έτσι ουσιαστικό. Πριν περάσουμε όμως στο τελευταίο κάλεσμα για αυτή την παράσταση, θέλω λοιπόν να ρωτήσω την κυρία Χαριτίνη ότι για τον κύριο Αποστολίδη ήταν δική του ιδέα το να ξεκινήσει, την επεξεργαζόταν στο μυαλό του και την αποκάλυψε. Όταν την ακούσατε, πώς νιώσατε γι' αυτό το αφιέρωμα? Εμείς όλοι οι υπόλοιποι ψηφίζουμε Αποστόλη. Οπότε καταλαβαίνουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη με κλειστά μάτια και ακολουθούμε και τελικά βγαίνει ότι έχει δίκιο στο τέλος. Οπότε υπήρχε ενθουσιασμός από πρώτη στιγμή για αυτή τη θεματολογία. Πρέπει να τονίσουμε κιόλας ότι δεν είναι η πρώτη μας παράσταση. Έχει προηγηθεί άλλη μία και σαν ορχήστρα υπάρχουμε από το Φεβράριο του 2016. Η προηγούμενη μας παράσταση ήταν ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο που το ρεπερτόριο ήταν πιο στοχευμένο στο προπολεμικό ρεμπέτικο κυρίως και στο μεταπολεμικό. Και όταν τους πρότεινα αυτή την ιδέα που ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό, δηλαδή επειδή και τα παιδιά, τα ακούσματά τους δεν ήταν τόσο πολύ τα κινηματογραφικά, κάποια τραγούδια, όπως λέει και η Χαριτίνη, δεν τα ξέρανε και λένε εμείς πώς θα τα παίξουμε αυτά, πρώτη φορά τα ακούμε κτλ. Αλλά όταν δουλεύεις με όρεξη και διαθέτεις χρόνο από τον ελεύθερό σου, νομίζω ότι βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, να καλέσουμε όλο τον κόσμο και από εδώ από την Καβάλα αλλά και από τις γύρω περιοχές που μπορεί να μην πρόλαβαν είτε στην Ξάνθη, είτε στην Ελευθερούπολη, είτε να μην μπορούν στις προγραμματισμένες παραστάσεις για τη Χρυσούπολη. Να τους καλέσουμε λοιπόν το Σάββατο εδώ στην Καβάλα, στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Παυλίδης, στις 7 το απόγευμα, σε αυτήν την πολύ ωραία μουσικοχορευτική παράσταση που από όσα έχω ακούσει σήμερα έχει δημιουργηθεί με πάρα πολύ αγάπη. Γιατί βλέπω πάρα πολύ ενωμένη την ομάδα. Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη από κάθε μέλος προς κάθε μέλος και το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό για όλο τον κόσμο. Αυτό φαίνεται. Ακούγεται λίγο κοινότυπο. Ναι, ακούγεται λίγο κοινότυπο, αλλά έτσι είναι. Όταν στις πρόβες περνάς καλά, είναι φυσικό επόμενο και παίζοντας έξω να περνάς πολλές φορές και ακόμα καλύτερα. Οπότε λοιπόν το Σάββατο, για ακόμη μια φορά, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θα σας αγκαλιάσει, γιατί από όσο έχουμε ακούσει, είναι και το θέμα τόσο δελεαστικό που πραγματικά δεν υπάρχει κανένας που να μην ήθελε να ξαναβιώσει όλο αυτό το συνέστημα του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου. Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι από τα άτομα που λατρεύω τις παλιές αυτές ταινίες, όλη αυτή τη μουσική, όλα αυτά τα τραγούδια, ακόμη και τα χορευτικά εκείνης εποχής, γιατί ήταν και πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολύ ωραία και η οργάνωσή τους και μας παίρνουν και αυτό το πάρα και πολύ ωραίο. Και ενδυματολογικά και από χορογραφίες και τα λοιπά. Και έχει περάσει αυτή η εικόνα και αυτό δεν έχει σβήσει στη μνήμη κανενός. Και δεν πρόκειται και ευτυχώς. Ποιος δεν θέλει να σηκωθεί να χορέψει όταν τραγουδά στο «Σήκω χόρεψε σιρτάκι» από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια. Πραγματικά είναι
πάρα πολλά και αυτά τα τραγούδια και αυτές οι ταινίες όμως που μπορεί να τις έχουμε συνδυάσει έτσι, αλλά και αυτό που είπα προηγουμένως και με τους ηθοποιούς. Γιατί κάποιος μπορεί να, επειδή είχε κάποιον ηθοποιό ως πρότυπο, να του έχει περάσει αυτή η ταινία ως πρότυπο επίσης ή και το τραγούδι να το έχει μείνει για αυτόν τον λόγο. Μα ο καθένας εκεί που θέλει επικεντρώνεται. Εμείς σαν μουσική στη μουσική, ο ηθοποιός προσπαθεί να ταυτιστεί με κάποιους από τους πολύ καλούς ηθοποιούς εκείνης της εποχής, οι χορευτές τα ίδια, οπότε νομίζω ότι είναι μια παράσταση που αξίζει να δει ο κόσμος. Έτσι, από όλες τις πλευρές, σύντομα ότι θα περάσει καλά. Μια έχει εικόνα... δουλευτεί πάρα πολύ. Και μια εικόνα χίλιες ενότες. Χίλιες λέξεις, χίλιες ενότες. Τι λένε χίλιες λέξεις, εμείς λέμε χίλιες ενότες. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για αυτή την παράσταση στην συνέχεια της, γιατί μέχρι στιγμής ήταν πάρα πολύ καλή η πορεία της και η αρχή της και σίγουρα θα είναι και η συνέχεια. Και ελπίζω σε κάποια παράσταση να βολέψει λοιπόν, να έρθω να σας απολαύσω και πάρα πολύ. Πόλεις που είναι και κοντά. Πραγματικά, αρκεί να βολεύει λόγω της δουλειάς. Θα χαρούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και έτσι να συνεχίσετε όχι μόνο σε αυτή την παράσταση και στις υπόλοιπες για να σας απολαύσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6 εδώ με πάρα πολύ ωραία θέματα και να μπαίνετε στους διαγωνισμούς μας. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά.